Τον πήραν τηλέφωνο, κάτι έγινε και κάτι πάει να βρει. Έχει ένα ψευτοχάρτη μαζί του και μπαίνει μέσα στο στοιχειωμένο δάσος ή το καταραμένο δάσος πιο πολύ, γιατί δεν είναι Haunted Forest, είναι Cursed Forest. Είναι παιχνίδι τρόμου. Ο Μάγκης, δεν ξέρετε πόσο μου αρέσει το παίζω καινούργια παιχνίδια, τρελαίνομαι. Ελπίζω να είναι καλό. Όπα. Όπα. Παλιό game είναι νομίζω, δεν το έχω παίξει ποτέ μου. Okay, είναι λίγο δυνατά η μουσική. Το ξέρω ότι είναι δυνατά. Αυτό ήταν το intro του, μάλιστα. Έκλεισα και τα φώτα του δωματίου σούπερ, έτσι Γιώργο Μελισσάκη, εγώ το ίδιο. Τι είναι λες, platformer, είναι τριζιάστατο ή απλά ιστορία, είναι third person, είναι... Οπ, 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 όχι, είναι FPS. What the fuck, I'm dead. Ένα λεπτό, πρέπει να σας χαμηλώσω λίγο τον ήχο, να σας πάρει τα αυτιά. Sound settings. Ωραία. Κάτι έγινε και ξυπνήσαμε μέσα στο καταραμένο δάσος. Που φυσικά δεν ξέρω τι είναι καταραμένο, αλλά βλέπω μια σκιά εκεί να κινείται. Τι είναι αυτή η σκιά εκεί που πάει? What the fuck? Εδώ έχει μια φωτιά. Με... ένα μπετόνι... Τίποτα δεν έχει εδώ. Μπορώ να τρέξω? Μπορώ. Okay, nice, nice. Ψιλοχώρο μου φαίνεται, ναι. Έχει ένα γράμμα εδώ. F. I was scared to stay out in the open. I have a feeling that someone is watching me right from the trees. The way through the cliff seems like a good idea. I should allow me get out of here faster. It should allow me get out of here faster. Πρέπει να πει it should allow me to get out of here faster. Αλλά δεν πειράζει. And stay unnoticed. When I tried to traverse the cliff from one of the stones fell off my leg, it's like a place itself won't let me leave. My leg isn't damaged, but the stone has pinned my leg pretty badly. I have to free my leg before something else falls. Και κάποιος εγκλωβίστηκε εδώ, πάνω σε μια πέτρα λέει. Δεν τον βλέπω εδώ, άρα μήπως έκοψε το πόδι του και ελευθερώθηκε. Ω, πηδάει κιόλας. Ωραίος ο κύριος, ωραίος. Δεν θέλουμε να πέσουμε κάτω έτσι. Από εδώ τι έχει? Δεν έχω τίποτα εδώ μεταξύ, ούτε inventory, ούτε map, ούτε τίποτα, τίποτα. Είμαι απλά μόνος μου μέσα σε ένα δάσος. Και πάμε από εδώ που είναι οι ράγες του τρένου ή τέλος πάντων. Τρένο δεν είναι αυτό. Κάτι ήταν όμως. Ωπα! Πω! Άκουσα κάτι να περπατάει και κάτι έχει από εδώ. Ένα λεπτό, μπορούμε να αλλάξουμε να μην κουνιέται... Να μην κουνιέται το κεφάλι του? Όχι. Head bob, να το. Ωραία. Για να μην ζαλιζόμαστε, έτσι είναι καλύτερα. Άλλο γράμμα.
Από τότε που ξεκίνησα να κάνω research και να γράφω για εγκαταλειμμένα μέρη, πάντα ήμουν συγκεκριμένο στο τι ήθελα να επισκεφτώ. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες για το μέρος, από τα πάντα από μυστηριώδη αυτοκίνητα που σπάνε, καθώς προσπαθούν να περάσουν, μέχρι ταξιδιώτες που μπαίνουν μέσα στο δάσος και δεν τους ξαναβλέπει ποτέ κανείς. Υπάρχουν και επίσης ιστορίες για το settlement. Οι ανθρώποι που ζούσαν εδώ πέρα φτιάξαν ένα railroad, μέχρι μια μέρα εξαφανιστήκαν όλοι χωρίς ίχνος. Το γεγονός έχει ξεχαστεί σχεδόν εντελώς. Έχει γίνει αστικός μύθος, έχει γίνει ιστορία φαντασμάτων για να κρατάει τα παιδιά μακριά από το δάσος. Τώρα έχω την ευκαιρία επιτέλους να επισκεφτώ την περιοχή και ποιος ξέρει, ίσως κάποια μέρα λύσω το μυστήριο του τι έγινε εδώ πέρα. Όταν μπήκα πρώτη φορά εδώ στον καταβλισμό, δεν μπορούσα να πιστέψω πόσα πράγματα είχα αφήσει πίσω. Όλα τα σπίτια ήταν εγκαταλελειμμένα με οικογένειες και τα υπάρχοντά τους ακόμη μέσα. Το βρίσκω δύσκολο να πιστέψω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα τα άφηναν όλα εδώ πέρα. Αχ ρε Τζούλη, μου κάνεις τη ζωή δύσκολη. Μέσα στα σπίτια νιώθω ότι κάθε βήμα που κάνω με οδηγεί πιο κοντά στο να ανακαλύψω την αλήθεια. Still no matter how exciting I find my discoveries, I feel uneasy in this place as I've been watched. Νιώθω ότι τον παρακολουθούν. Βρήκε ένα altar έξω, το είδαμε το altar. Okay, ωραία. Live translation την έκανα παιδιά όσο μπορούσα. Εντάξει, καλώς δεν είμαι σε αυτά. Αλλά προσπάθησα. Τι είναι αυτό? Πρέπει να το ανάψουμε, λέει. Πώς θα το ανάψουμε αυτό? Υποθέτω πρέπει να βρούμε κάτι πιο μετά. Παραλίγο. Παραλίγο να σπάσει η γέφυρα και να ψοφήσουμε. Τι γίνεται ρε παιδες, πού είμαστε? Ήρθα στην κάτω, όχι, άλλο πράγμα είναι αυτό. Βλέπω εδώ αυτή τη σκιά εδώ που προχωράει και ακολουθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως είπα. Δεν μ' άρεσε αυτό το μέρος, γιατί πάω στη λίμνη. Θα πάω από το δρόμο. Ένα σπίτι. Με ένα κοράκι. Όντως ρε, τα αφήσανε όλα έτσι. F, με το F. Ρε, μήπως με το F μπορούσαμε να τα ανάψουμε εκείνο το altar. Δεν το πάτησα να το δοκιμάσουμε. Okay, και άλλο text, δεν θα το διαβάσω. Δεν χρειάζεται να τρομάξουμε τώρα βραδιάτικα. Έχει μύγες εδώ μέσα, Παναγία μου. Τι βρωμιά είναι αυτή εδώ. Φεύγω. Φεύγω. Θέλω να πάω πίσω στο altar, να δω αν μπορώ να το ανάψω. Μήπως κάνει κάτι, τρομάζει τα πνεύματα και φεύγουν. Δεν ξέρω τι παίζει, αλλά θέλω να εξερευνήσουμε τα πάντα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε. Okay, πού ήταν αυτό το altar τώρα και έχω έρθει μέχρι... Μη σπάσεις τώρα. Εντελώς. Okay. Να το, εδώ ήτανε. Έλα, μπαμπί. Το έχεις. Άναψε τη φωτιά. Ναι! Α, είναι save! Okay, λοιπόν, μιας και κάναμε save, θα σας αφήσω εδώ να μείνετε λίγο τρομαγμένοι δίπλα από τη φωτιά. Εντάξει, στο δάσος, να ταΐσω λίγο την Τζούλη και έρχομαι, γιατί μου δαγκώνει τα ποδιάρια, παιδιά, συγγνώμη. Έρχομαι σε ένα λεπτάκι. Ήρθα. Ήρθα. Και άρα τα altar κάνουμε save. Καλώς που το κάναμε, για να μην ξαναξεκινήσουμε από την αρχή. Και πάμε κάτω. Είναι πολύ πράσινο, κοίτα. Και μέσα στο βάθος είναι... πράσινο. Αν ήταν έτσι λίγο πιο γκρι, αντιπράσινο, θα ήταν ωραία, εκτός αν το έχουν κάνει εφέ για την περιοχή που είμαστε και δεν είναι συνέχεια έτσι. Το σπίτι το είδαμε. Πάμε παρακάτω.
Είμαστε εδώ. Το σπίτι το είδαμε. Ήρθαμε από εδώ πέρα. Οκ, από εδώ είναι η λίμνη. Εδώ έχει ένα τέρας και εδώ έχει άλλο τέρας. Φαντάρο εδώ, και αυτό είναι σαν πολύ θυμωμένο κουνέλι που του έχει κατορίσει τη φωλιά του. Ενδιαφέρον. Να προσέχουμε τότε το κουνέλι και το ελάφι. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ. Συνεχίζουμε. Εγώ γιατί νομίζω ότι θα είσαι μόνο σε δάσος, δεν ξέρω. Ναι, λέω μήπως έχει διαφορετικά... Μήπως έχει διαφορετικά μέρη το δάσος. Κατάλαβες, κάπου είναι ο βάλτος, κάπου είναι τα ψηλά δέντρα και τέτοια πράγματα. Ρε, να μπούμε να κολυμπήσουμε. Έχει βάρκα εδώ. Φύγε, κουνούπι! Για να δούμε τι λέει. Όταν ήμουν μικρός, μπλα 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 μπλα, εγώ έχω μητίας, οκ. Λέει ιστορίες, δεν θα τις διαβάσουμε όλες. Θα πηδήξω, θα μπω μέσα. Ω, κολυμπάει ρε, όντως. Και έχει φωτιά, μπορούμε να ζεσταθούμε λίγο, να βγάλουμε τα ρούχα μας, να κάνουμε γυμνισμό. Εδώ, να... Όχι, δεν είναι φωτιά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πήρα ένα πράγμα. Οκ. Και τώρα πού πάω. Χριστέ μου, δεν έχω ιδέα πού πρέπει να πάω. Τι έγινε εκεί πίσω, γιατί έχει τόσα φώτα. Τι είναι αυτά τα μόβ τα φώτα. What the fuck. Τι έγινε. Κάτι με... Με τραβάνε τα ρεύματα! Είμαι σε υπόγεια σπηλιά! Φακ, έσπασα το κεφάλι μου! Δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε εδώ. Κάποιο υπόγειο ρεύμα υποτίθεται μας τράβηξε. Ήταν εδώ, λόμα... Οπ! Βγήκαμε ξανά πίσω! Λοιπόν, save. Εδώ είναι η λίμνη που είναι το ψάρι που είδαμε στο χάρτη. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιο... Αν υπάρχει κάποιο... Δεν θα ξαναμπω μέσα γιατί θα με φάει. Πρέπει να έχει κάποιο δόλωμα που να μπορώ να το ρίξω και να το τσακώσω. Γεια σου, Αντώνη. Πάμε και δεξιά. Ωπ, έχει ένα πέρασμα εδώ. Ω, βλέπω ένα μεγάλο σπίτι εκεί. Πώς κολυμπάς έτσι, ρε. Ω, με έπιασε πάλι. Τώρα πέθανα. Όχι ρε φίλε, okay, άρα δεν μπορούμε να μπούμε εκεί μέσα, πρέπει να βρούμε το bait που λέει. Το γιατί είναι έτσι φωτεινό. Παιδιά, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Easy. Εδώ τα κοιτάξαμε όλα σίγουρα. Από εδώ πίσω, αν συνεχίσουμε. Φωτιά, έχει ένα σκιάχτρο. Δεν ξέρω που είμαι. Πάμε πίσω τώρα. What the fuck, έχω χαθεί. Α, ακούω το κρυάρι. Τα ακούτε. Μου γκρίζει. Σαν βόδι ακούγεται. Οκ, τώρα ακούστηκε λίγο σαν τέρας.
Δεν είσαι εδώ. Ωραίο. Άλλη μια φωτιά. Και ένα save. Οχ, 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 οχ. Cursed Forest, ε. Jan told me that there is a cave hidden in the forest where many years ago thieves from the child. Okay, έχει μια σπηλιά, λέει. Μέσα στο. Κάτι περπάτησε από πάνω, κάτι έτρεξε. Το είδα που κινήθηκε. Να τη σπηλιά. Δεν μπορώ να πηδήξω όμως. Να το πάμε έτσι. Εγώ πάντως αν ήμουν στη θέση του απλά θα έφευγα μέσα από τα χορτάρια για την κοντινότερη πόλη. Νομίζω ότι μπορεί και αυτός αυτό θέλει να κάνει τώρα. Το θέμα είναι ότι είσαι μέσα στο κέντρο του δάσους. Δεν ξέρεις πού πρέπει να πας. Λοιπόν, βγήκαμε εδώ αλλά ανεβαίνει πάνω. Από εδώ περπάτησε αυτό το πράγμα πριν. Τι περίεργο δάσος. Ενώ είσαι χαμένος εντελώς, κάτι γίνεται και βρίσκεσαι στον δρόμο. Ήρθαμε στο πάνω μας τώρα. Yes. Τα κατάφερα. Τι είχε εδώ, γιατί είναι κόκκινο. Όχι, έχει ένα χέρι. Ρε, τι αιδίες μαζεύεις. Τώρα να μου πεις, αυτός θέλει να ανακαλύψει πράγματα, γι' αυτό έρχεται εδώ. Λοιπόν, πήραμε το χέρι. OMG. Και τώρα. Ρε φίλε, με τρόμαξες. Πού έτρεξε, πού πήγε. Πού είσαι βρεσκάτο. Νάτος. Έχει κάποιο μέσα στο δάσος που τρέχει. Σε βλέπω ότι κρύβεσαι. Σε βλέπω τρελάρα. Oh, what the fuck. Το βρήκαμε το κρυάρι. Το κρυάρι λέω, το... Το λάφι. Καθώς περπατούσα στο δάσος βρήκα ένα λάφι. Τα κέρατα ήταν τόσο μεγάλα, το κεφάλι του μπλα μπλα μπλα. Το μέρα... Okay, θα το... τον ψάχνει ουσιαστικά. Τον έχει σχεδιάσει και εδώ. Τσουπ. Ήρθαμε πάλι πίσω στην πόλη. Δεν έχω καταλάβει το layout αυτού του χάρτη. Πώς πάει. Α, περίμενε. Πήγαμε αριστερά πριν. Αν πάμε δεξιά τώρα. Α, βλέπω ένα μαύρο πράγμα εκεί. Η σκιά είναι αυτή. Όχι, είναι σπηλιά. Κι άλλη σπηλιά. Τσουπ, my father είναι βλάει, ok, μιλάει για τον πατέρα του. Έβαλα ένα καρότο εδώ για κάποιο λόγο. Και αυτά εδώ κουνιούνται, γιατί κουνιούνται οι ρίζες. Οι ρίζες δεν πρέπει να κουνιούνται από τον αέρα, hello. Oh. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό ρε παιδιά, ξέρω καταπίνω. Μου άφησε ένα χέρι. Του έδωσα καρότο, μου έδωσε χέρι. Κι άλλο γράμμα. Oh, what the fuck.
Boom, 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 boom. Go to the house, λέει. Οκ, okay, πάμε ξανά στο σπίτι μέσα, αφού μας το λέει. Why not, αυτό ανοίγει. Όχι, δεν ανάβει. Τσακ! Hello? Mister? Λάμπει οθόνη. Τώρα λάμπει κόκκινη. Και ξύπνησα μέσα σε μια σπηλιά πάλι. Στο τέρμα της και όλα στο αδιέξοδο. Τι θα γίνει εδώ πέρα? Οκ, okay, είμαστε όντως σε άλλο σημείο του δάσους, καλά το κατάλαβα. Είμαστε πολύ βαθιά στη γη. Ω! Ποιος είναι εδώ? Δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν μπορώ να... Ω! Χριστέ μου!